Η αναγκαιότητα της ναυτικής ασφάλειας δεν είναι καινούριο δεδομένο. Αλλά προϋπάρχει από την αρχαιότητα ακόμη. Το να λαμβάνει κανείς μέτρα για προστασία από τυχαία συμβάντα για τυχόν απώλειες ήταν και είναι μια σωστή μέριμνα για την ασφάλεια της περιουσίας του. Από το 2000 μάλιστα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η ασφάλεια των σκαφών αναψυχής είναι υποχρεωτική. Ο νόμος ισχύει για όλα τα σκάφη που είναι πάνω από 7 μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των ταχύπλων. Στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει ασφάλεια, οι ποινές κυμαίνονται από πρόστιμο 600 ευρώ και απαγόρευση απόπλου έως και πρόστιμο 15.000 ευρώ και κράτηση του σκάφους. Φροντίστε λοιπόν να είστε συνεπείς και να μην αμελήσετε την ασφάλιση του σκάφους σας. Στην Κύπρο, για λόγους που ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει νομοθεσία. Μεγάλο σφάλμα πιστεύω της κυπριακής κυβέρνησης αυτό. Προτού προχωρήσω, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους φίλους ιστιοπλώους που τους αρέσει η δουλειά που κάνω να κάνουν ένα like και μια κοινοποίηση, καθώς να αφήσουν και ένα σχόλιο με τις απόψεις τους. Με βοηθάει πάρα πολύ. Με την ασφάλεια του σκάφου σας καλύπτεται ή από τον νόμο υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, αλλά και οι τυχόν ζημιές που θα γίνουν στο ίδιο το σκάφος. Τα σημεία κάλυψης σε μία ασφάλεια αναφορικά με την αστική ευθύνη έναντι τρίτων είναι οι σωματικές βλάβες έναντι τρίτων κατά ατύχημα, οι υλικές ζημιές έναντι τρίτων και η θαλάσσια ρήπανση. Μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσετε στο τι πραγματικά αναγράφεται στην ασφάλεια, γιατί ο δαίμονας του τυπογραφείου μεριμνά πολλές φορές να μην αναγραφεί στο συμβόλαιο η κάλυψη για τη θαλάσσια ρήπανση. Σχετικά με το ίδιο το σκάφος και τον εξοπλισμό του, καλύπτονται ζημιές ή απώλειες από αιτίες όπως πυρκαγιά, κλοπή, βύθιση, σύγκρουση, προσάραξη, έκρηξη, κακόβουλες ενέργειες και καιρικές συνθήκες κτλ. Υπάρχουν φυσικά επιπρόσθετες παραμέτρια ασφάλειας για τους πιο απαιτητικούς που μπορεί να αφορούν μηχανικές βλάβες, ακόμη και τη ρημούλκηση. Μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να προσέξετε πριν προβείτε σε μια ασφάλεια είναι ότι ένα σκάφος ασφαλίζεται όταν πλέει, όταν ελιμενίζεται, όταν είναι σε χώρο εκτός θαλάσσης το χειμώνα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Συνεπώς, επειδή μπορεί να προκληθεί ζημιά σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι καλύπτεται απόλυτα. Επιπλέον, για τα ιστιοπλοϊκά ειδικότερα, να προσθέσουμε ότι ένα συμβόλαιο ασφάλισης καλύπτει επίσης τα έξοδα επιθεώρησης των υφάλων, έπειτα από προσάραξη του σκάφους, ακόμη και στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι δεν έγινε ζημιά, τις εργασίες ανέλκυσης του σκάφους ή φορτίου του, απαιτήσεις τρίτου όπου ο ασφαλιζόμενος είναι σύμφωνα με τον νόμο υπεύθυνος να πληρώσει και απαιτήσεις από επιβάτες όπου επίσης ο ασφαλιζόμενος σύμφωνα με τον νόμο είναι υπεύθυνος να πληρώσει. Άξιο αναφοράς ότι στη θαλάσσια ασφάλιση χρησιμοποιούνται οι διεθνείς ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών Λονδίνου. Πρόκειται ουσιαστικά για πακέτα τυποποιημένων ρήτρων που είναι γνωστά στην ασφαλιστική αγορά και αποδεκτά από ασφαλιστές και πλειοκτήτες. Επίσης, εξαιτίας των ιδιομορφιών που έχουν τα σκάφη αναψυχής, έχουν δημιουργηθεί ειδικές ρήτρες ασφαλίσεως που είναι γνωστές ως ρήτρες του Ινστιτούτου Σκαφών Αναψυχής. Δεν μπορώ να σας πληροφορήσω για το ακριβές κόστος της ασφάλισης, καθώς όπως είναι λογικό, εξαρτάται από το είδος του σκάφους, την αξία που έχει, το ιστορικό του, εάν στο παρελθόν είχε υποστεί ζημιές και διάφορες ακόμη παραμέτρους που μπορεί να σας εξηγήσει ο εκάστοτε ασφαλιστής. Παρεπιπτόντως, για να νιώσετε ότι επιλέξατε τη σωστή ασφάλιση, προβείτε σε μια σωστή έρευνα αγοράς. Κοινώς, απευθυνθείτε σε πολλά ασφαλιστικά γραφεία πριν πάρετε την απόφαση για το ποιο θα επιλέξετε για την ασφάλεια του σκάφου σας. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι μόλις προβείτε στην ασφάλιση θα φύγει ένα άγχος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, τα ατυχήματα συμβαίνουν. Όπως προανέφερα, από την αρχαιότητα ακόμη ξεκίνησε η ασφάλιση των πλοίων. Για τη σιγουριά της περιουσίας των πλειοκτητών και των εμπόρων, αλλά και για αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής. Συγκεκριμένα, στοιχεία αποζημίωσης για την απώλεια περιουσιών στη θάλασσα αναφέρονται σε έργα του Πλάτωνα και όχι μόνο. Ο Όμηρος, για παράδειγμα, γνωστοποίησε μέσω των κειμένων του την πρώτη μορφή ασφαλιστικής αστικής ευθύνης. Ο λόγος για το θεσμό των υποφωνίων,
που ήταν μια συμφωνία για καταβολή χρημάτων από το θήτη στην οικογένεια του θύματος, με αντάλλαγμα την εξαίρεση του πρώτου από την ισόβια εξορία. Επίσης, μέσα από άλλα αρχαία κείμενα αναφέρεται ότι στον ελλαδικό χώρο οι Κορίνθοι χρησιμοποιούσαν ως ασφαλιστικές καλύψεις στο φορτίο τους ναύλο για συνοδεία πολεμικών πλοίων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπιζαν το φαινόμενο της πειρατείας. Η οικονομική καταστροφή που επερχόταν από την απώλεια ενός φορτίου ή του ιδίου του πλοίου ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τους Φοίνικες στην καθιέρωση ενός ιερού φόρου, τη διαχείριση του οποίου είχε ένας ιερέας για να υπάρχει αμεροληψία. Το σύστημα λειτουργούσε απλά, καθώς ο φόρος αυτός προέβλεπε το εξής. Ένα μέρος από τα αγαθά που ήταν να μεταφερθούν από κάθε σκάφος παρέμενα στο χώρο απόπλου. Έτσι, συγκεντρωνόταν ένας εύλογος αριθμός αγαθών. Εάν κάποιος έχανε το πλοίο ή το φορτίο του, μέρος από τα αγαθά αυτά αποδιδόταν ως αποζημίωση σε αυτό που τα έχασε. Σαφή αναφορά για ζημιές από ναυτικούς κινδύνους υπάρχει και σε νόμο των Ροδίων. Μέρος της Ιουστινιανής, νόμη του Βυζαντινού κράτους. Σύμφωνα με αυτό τον νόμο, η αξία του φορτίου που ριχνόταν στη θάλασσα για τη διάσωση του πλοίου οφειλόταν να αποζημιωθεί. Αυτό που προανέφερα είναι και η στοιχειώδης αρχή της γενικής αβαρίας που ισχύει ακόμη και σήμερα. Εάν δηλαδή καταστεί ανάγκη για την ασφάλεια και διάσωση του υπόλοιπου πλοίου, ρίπτεται στη θάλασσα μέρος του φορτίου. Η προκαλούμενη ζημιά μοιράζεται μεταξύ όλων εκείνων που έχουν συμφέρον από την επελθούσα διάσωση, δηλαδή του πλοίου και του υπόλοιπου φορτίου. Η ουσιαστική εξέλιξη όμως της θαλάσσιας ασφάλισης έγινε το 12ο αιώνα από τους Λομβαρδούς εμπόρους που εγκαταστάθηκαν από τη Βόρειο Ιταλία στο κέντρο του Λονδίνου. Περίπου στα μέσα του 15ου αιώνα εμφανίζονται οι ασφαλιστές του Λονδίνου, οι Lloyds, που πήραν το όνομά τους από το ομώνυμο καφενείο όπου συχνάζαν. Σήμερα οι Lloyds του Λονδίνου έχουν την πρωτιά στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά και δεν είναι τυχαίο πως λόγκα χρησιμοποιούν το «Ένα μόνο πλοίο ταξίδεψε χωρίς ασφάλεια», η κυβωτός του Νόε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.